Πάμε και στον κύριο Κωνσταντίνο Παπαδάκη, ευρωβουλευτή του ΚΚΕ, που συνδεθήκαμε, τον καλωσορίζουμε. Κύριε Παπαδάκη, πόσο εμπιστοσύνη μπορεί να έχουμε σε αυτό το πρόσωπο του Αρντογάν, ο οποίος ανταποκρίνεται στη θετική ατζέντα? Είναι συγκυριακό ή είναι μια ειλικρινής μεταστροφή? Εμείς λέμε ότι δεν πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη ούτε στον Ερντογάν, ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον ΝΑΤΟ και στην ελληνική κυβέρνηση και στις αστικές τάξεις. Γιατί ζήσαμε άλλη μια σύνοδο που οι κυρώσεις κατά της Τουρκίας χρησιμοποιήθηκαν ως αιχμή καλλιέργειας επισυχασμού και ψεύτικων ελπίδων τόσο στις συνόδους κορφής του Οκτώβρη, του Δεκέμβρη, όσο και στην προχθεσινή. Αυτό που επιβεβαιώνεται από τη δήλωση είναι η γραμμή ενίσχυσης των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας με πλούσια θετική ατζέντα που αποτυπώνει τις πολυπλόκαμες στρατηγικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία σε οικονομικό, πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο. Ενδεικτική είναι άλλωστε η στάση της Συνόδου που αποδίδει στην Τουρκία ρόλο στη Συρία, τη Λιβύη και τον Νότιο Κάφκασο ως θετικό, και όπου η ίδια μάλιστα διατηρεί στρατεύματα και κατέχει εδάφη. Και το βάζουμε αυτό γιατί την ίδια ώρα δεν υπάρχει κουβέντα για το κάζους μπέλι σε περίπτωση ανάπτυξη των χωρικών υδάτων από τα 6 στα 12 μίλια, και την ίδια ώρα ούτε μία αναφορά στη δήλωση για το άνοιγμα της περίκλησης της πόλης Σαμοχώστου. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο ΣΥΡΙΖΑ, τα άλλα κόμματα του Ευρωατλαντικού Τόξου έχουν για μια ακόμα φορά εκτεθεί ανεπανόρθωτα. Παράλληλα, εντείνεται η επιχείρηση επένδυσης προσδοκιών για τους αποκαλούμενους επιστήθιους συμμάχους της ελληνικής αστικής τάξης, όπως η Γαλλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, αξιοποιώντας μάλιστα αυτές τις μέρες τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 21, όπως και με υπερφύαλες εκτιμήσεις για το τηλεφώνημα Biden-Mitsotaki, που οι αναφορές για το ρόλο της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή αφορούν την επικίνδυνη εμπλοκή της Ελλάδας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ, με σήμα κατά τεθέν τον αναβαθμισμένο ρόλο της βάσης της Ούδας και της νέας βάσης στην Αλεξανδρούπολη. Αυτά λοιπόν τα ζητήματα αποδεικνύουν ότι παρακάμπτεται το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γαλλία, παρά τους υψηλούς τόνους τους με την Τουρκία, προωθούν τις δικές τους στρατηγικές επιδιώξεις. Εντάσσουν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις στο πλαίσιο ανταγωνισμού τους με τη Ρωσία, προκειμένου να αποσπάσουν την Τουρκία από την επιρροή της, και στη μεταξύ τους παζάρια υπάρχουν και ανταλλάγματα που περιλαμβάνονται τα κυριαρχικά δικαιώματα σε Αιγαίο και Κυπριακή ΑΟΣ, προωθώντας οδυνηρούς για τους λαούς συμβιβασμούς με στόχο τη συνεκμετάλλευση. Αυτή είναι η ουσία. Κύριε Παπαδάκη, ένα σχόλιο για το Κυπριακό, αν θέλετε, και μετά να πάμε στο θέμα των εμβολίων, για να κάνουμε και ένα σύντομο διάλειμμα και να περάσουμε στο δεύτερο κύκλο της συζήτησης. Ναι, κοιτάξτε, ανεξάρτητα από τα αν και εφόσον και τις υποτίθεται δεύτερες συζητήσεις που μπορούν να προκύψουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την Τουρκία, η κατεύθυνση είναι σαφής. Δηλαδή το ότι θέλουν το επόμενο διάστημα να ενισχυθούν οι σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτός είναι ο βασικός στόχος, και βεβαίως στα πλαίσια αυτά προωθείται και ο σχεδιασμός για συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο και την Κυπριακή ΑΟΣ, και η διχοτομική λύση. Και το λέμε λοιπόν διχοτομική λύση στο Κυπριακό, γιατί αυτή είναι η προοπτική, αυτή είναι η επιδίωξη των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ, και σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται. Και από αυτή τη σκοπιά εμείς λέμε ότι το κρίσιμο είναι να δυναμώσει ο αγώνας κατά των λαών, κατά της εμπλοκής στους ανταγωνισμούς μεγάλων συμφερόντων, και πιστεύουμε στους λαούς, στη δύναμη της λαϊκής παρέμβασης. Και ξέρετε, την πιστεύουμε τη δύναμη των λαών όχι μόνο την 25η Μαρτίου και την 28η Οκτωβρίου στις διακηρύξεις μας. Την πιστεύουμε καθημερινά. Την τεκμηριώνουμε με τη δύναμη των λαών να μπορέσουν να ανατρέψουν την εξουσία των μονοπωλέων και να χαράξουν διεθνείς σχέσεις στην υπηρεσία των δικών τους συμφερόντων και της κοινής τους πάλης. Με αμοιβαίο όφελος. Από αυτή τη σκοπιά λοιπόν βλέπουμε. Σχετικά με τα εμβόλια. Ωραία.
λίγο σύντομα για να περάσουμε στο διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν οποιοδήποτε εμβόλιο και μαζικός εμβολιασμός δεν μπορεί να υποκαταστήσει το βασικό πρόβλημα που υπάρχει, που είναι το ζήτημα της άμεσης εδώ και τώρα επίταξης των ιδιωτικών κλινικών, των μεγάλων ιδιωτικών κλινικών που μπορούν να συμβάλλουν. Και αποδεικνύεται αυτό που λέει να βάλει πλάτη ο ιδιωτικός τομέας, ότι μόνο πισόπλατες μαχαιριές Μάλιστα. μπορεί να δίνει ο ιδιωτικός τομέας στο δημόσιο σύστημα υγείας. Μάλιστα. Κύριε Παπαδάκη. Απόδειξη όλη αυτή η κατάσταση και επίσης το αίτημα για άμεσες προσλήψεις. Και βεβαίως βάζουμε το ζήτημα είναι ότι οι εμβολιασμοί διαμορφώθηκαν σε καθεστώς μαζικών, σε γευρημένων ανταγωνισμών σφοδρών με κριτήριο το κέρδος. Μάλιστα. Αυτό καθορίζει τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κυβερνήσεων και με το σταγονόμετρο αυτά φτάνουν στο λαό. Μάλιστα. Γιατί μεσολαβεί το κέρδος, οι ανταγωνισμοί... Είναι σαφής η άποψή σας, κύριε Παπαδάκη. Είναι ξεκάθαρη η άποψή σας. Είναι ο νόμος του καπιταλισμού. Σας παρακαλώ πολύ, κοιτάξτε τώρα, είναι σοβαρά ζητήματα. Είναι σοβαρά ζητήματα, δεν έχουμε χρόνο. Κατάργησης κάθε πατέντας, και όχι να ξαναπληρωθούν με νέες συμφωνίες οι φαρμακευτικές όπως προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ επί της ουσίας. Αυτό είναι η άρση της πατέντας. Γιατί το ζήτημα είναι η κοινωνικοποίηση αυτών των Μάλιστα. ομίλων που θησαυρίζουν και εν μέσω πανδημίας και πριν και μετά. Μάλιστα. Άρα λοιπόν το κύριο είναι αυτό. Για το πιστοποιητικό είναι ένα επικίνδυνο εργαλείο που δεν αποσκοπεί στην προστασία της υγείας του λαού, αλλά στην απαλλαγή των επιχειρηματικών ομίλων από κάθε υποχρέωση λήψης μέτρων στους χώρους δουλειάς και των κρατών από ανάλογα μέτρα προστασίας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαδάκη. Λοιπόν το κατεπήγον του πιστοποιητικού και αναδεικνύουμε ότι για παράδειγμα και ο ΠΟΗ και η ανακοίνωση του Οργανισμού Ευρωπαϊκού. Ναι, ανοίγεται νέο κύκλο, κύριε Παπαδάκη, με αναγκάζετε. Δεν έχει απαντηθεί επιστημονικά αν το σύνολο των εμβολίων εμποδίζει αποτελεσματικά τη μετάδοση Ωραία. Του ιού και θα την προστασία απέναντι στις ασυμπτωματικές μολύτσεις. Πέρα σε όλα αυτά η Ευρωπαϊκή. Κύριε Παπαδάκη, μα αρχίζετε καινούριο. Δεν γίνεται. Έτσι λένε οι όμιλοι. Ωραία.